Ετοιμάζεις και κάτι πολύ όμορφο στο Παλάς. Ναι, ναι. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα παιχτεί μόνο το συνδετικό μου έργο. Δηλαδή τα τραγούδια και μερικές μουσικές που έχω γράψει. Λες πάντα τη γνώμη σου και έχεις πει πέρσι, παιδιά, εμένα δεν μ' αρέσει η μουσχούρη. Και έγινε, πέσα να σε φάνε. Με τη μουσχούρη, όχι. Δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει. Όχι, εγώ δεν συμφωνούσα, όχι με την καλλιτέχνηδα μουσχούρη. Mm-hmm. Δεν συμφωνούσα και δεν συμφωνώ για οποιοδήποτε Έλληνα που κάνει καριέρα στο εξωτερικό και αξιώνεται μέσα από την ελληνική του υπόσταση να μιλάει άσχημα για την πατρίδα. Δεν το ανέχομαι αυτό το πράγμα. Θα συνεργαζόσουμε με τους Φακιανάκη. Δύσκολα, δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Όχι, δεν θα συνεργαζόμουν για να είμαι ειλικρινής, γιατί στη ζωή πρέπει να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Πρέπει να διαφοροποιούμαστε. Δεν βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι όσον αφορά την ιδεολογία μας. Εδώ τις προάλλες στην πρεμιέρα έχει έρθει η κόρη σου, ναι, με το αγόρι της. Ναι. Τι γίνεται, θα έχουμε γάμο? Όχι, γάμο δεν έχουμε. Άλλωστε δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει. Η Ελεονόρα είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Την αγαπώ και την θαυμάζω. Και επίσης, ναι, και επίσης είμαι ευτυχισμένος αν αυτή έχει μια σχέση που την κάνει ευτυχισμένη. Το συμπαθείς τον υποψήφιο γαμπρό? Είπα, δεν ξέρω αν είναι υποψήφιος γαμπρός. Αυτό, okay, ναι, δεν ξέρω. Πάντως έχει. Σωστό, ναι, ναι, είναι εξαιρετικός και είναι και φίλος μου από πριν τον γνωρίσεις τώρα. Αλήθεια. Ναι, έχουμε συνεργαστεί στο θέατρο, ναι, ναι. Παππούς θέλεις να γίνεις, λες ότι άντε. Δεν της λέω τίποτα, θέλω να γίνω παππούς. Στα 17 σου που είχες πάει φυλακή, είχες δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από κρατούμενο. Αυτά τα ξέρω και τα αντιμετωπίζω. Ναι. Είχε συμβεί. Είχε συμβεί ένα στο μπάνιο και πέρα, ήρθα να σου πω. Αυτά δεν περιγράφονται δημόσια, γιατί κάνουμε. Εγώ δεν είμαι. Εντάξει, σου έχει συμβεί όμως. Είμαι αντίήρωας. Δεν μπορώ να λέω ηρωικά πράγματα. Μου έχει συμβεί. Ναι. Θα κάνεις εκπομπή στην ΕΡΤ. Ναι. Όποιος κάνει εκπομπή στην ΕΡΤ, μετά τον επάνε. Ναι, άκουσα, όχι, εμένα δεν με πάνε. Να σου εξηγήσω. Ξεκινήσαμε τις εγγραφές. 4 του Μαρτίου θα παρουσιάζεται 9 με 11 κάθε Σάββατο. Δίνουμε λόγο στα παιδιά. Ξέρεις, όπως κάνει κομπή στην ΕΡΤ, ξεκινάνε. Πόσα παίρνει, γιατί τα παίρνει. Τι... Υπάρχει διάβγεια δημοσιευμένη. Μπορεί κανείς να δει. Υπάρχει διάβγεια πια. Ό,τι και να λες είναι. Αν και τώρα μην φτάσουμε να είναι εργασία αμαρτία. Αλλά υπάρχει διάβγεια. Μπορείτε να θέλετε να σας πω πόσα σας παίρνουν, πόσα χρήματα όχι, παίρνουν. Όχι, όχι. Δεν είναι μια εφορία. Ναι. Δεν είναι. Μπορώ να σας πω. Είναι 600 ευρώ μεικτά. Σε 2 ώρες εκπομπή.